Ό,τι και να ισχυριστεί η κυβέρνηση, η κατεύθυνση και τα μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού αποδεικνύουν πως είναι ταξικό εργαλείο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που ληστεύει τους πολλούς, την εργατική τάξη, τους βιοπαλλεστές αγρότες και επαγγελματίες και δίνει στους λίγους, στους βιομήχανους, στους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές στο μεγάλο κεφάλαιο. Η πραγματικότητα είναι οδυνηρή για το λαό. Πετσοκομμένο εισόδημα, άθλιοι μισθοί και συντάξεις, αβάσταχτη ακρίβεια και φορολογία, εμπορευματοποίηση και υποβάθμιση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, οξυμένα προβλήματα από τη μια και κέρδη για τα μονοπόλια από την άλλη. Το πρόβλημα είναι χρόνιο. Αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, υπηρετώντας τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων στις ράγκες των υπεριαλιστικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν πάει άλλο. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να δυναμώσει το ρεύμα της αμφισβήτησης και της ανατροπής. Της ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής και της εξουσίας του κεφαλαίου. Να συμπορευτεί ο λαός με το ΚΚΕ στους καθημερινούς αγώνες και στις ευρωεκλογές του Ιούνιου, σε συνθήκες που κλιμακώνεται η αντιλαϊκή επίθεση, προωθούνται τα προαπαιτούμενα του υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λεγόμενη πράσινη μετάβαση που μαυρίζει τη ζωή του λαού, ενώ καιροφυλαχτεί νέα καπιταλιστική κρίση και βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους. Και εδώ ο εφησυχασμός που καλλιεργεί η κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά είναι επικίνδυνος. Το βασικό ζήτημα είναι πως στην Ατοϊκή Σύνοδο Κορυφής τον Ιούλη συμφωνήθηκε μεταξύ Μητσοτάκη-Ερντογάν ο λεγόμενος οδικός χάρτης για πάση θυσία διευθέτηση των ελληνοτουρκικών διαφορών, για να ενισχυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και να προχωρήσει η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με μεγάλους κινδύνους για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, αξιοποιείται η κοινή διακήρυξη ως μπούσουλας του συμβιβασμού και οι επιχειρηματικές συμφωνίες, από τις οποίες δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα οι λαοί, όπως δεν κέρδισαν από τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας από το 2010 μέχρι σήμερα. Προωθείται εφόλης της ύλης παζάρι, στο οποίο η τουρκική ηγεσία θέτει απαράδεκτες διεκδικήσεις για την αποστρατικοποίηση των νησιών και την αμφισβήτηση των δικαιωμάτων τους. Χαρακτηρίζει τη μουσουλμάνικη μειονότητα στη Θράκη ως τουρκική, προσβλέπει στην παραπομπή στο δικαστήριο της Χάγης του συνολικού πακέτου των τουρκικών απαιτήσεων, ενώ στην Κύπρο νομιμοποιείται το αποτέλεσμα της εισβολής και κατοχής. Τι σημαίνει η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη ότι υπάρχει μια διαφορά, όπως είπε, που μπορεί να υπαχθεί σε διεθνή δικαιοδοσία? Ποιες είναι οι άλλες διαφορές? Θυμίζουμε ότι σε προηγούμενες διερευνητικές συνομιλίες οι κυβερνήσεις μιλούσαν για τη διαφορά της υφαλοκρηπίδας, αλλά στο τραπέζι τέθηκε ζήτημα κυριαρχίας, τέθηκε το εύρος των χωρικών υδάτων. Πώς συμβαδίζουν οι πανηγυρισμοί σας, κύριοι της κυβέρνησης, για την κοινή διακήρυξη με τη διατήρηση του κάζους μπέλι, αιτία πολέμου, σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο? Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καλεί το λαό σε ετοιμότητα. Η πολιτική της συμμετοχής στα ανατοϊκά σχέδια
και η προώθηση των συμφερόντων του κεφαλαίου έχουν βαριές συνέπειες. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ και τα ακροδεξιά κόμματα στηρίζει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοτώνει μαζικά τον Παλαιστινιακό λαό στη Γάζα με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της Χαμάς. Μιλάτε προκλητικά για το δικαίωμα αυτοάμυνας του κατακτητή, του δυνάστη. Η κυβέρνηση στέλνει φρεγάτες στις νατοϊκές αρμάδες στην περιοχή και διαθέτει τις αμερικάνικες βάσεις για την προστασία του Ισραήλ. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, πετάξατε στα αζήτητα την ομόφωνη απόφαση της Βουλής το 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Είστε σε αντίθεση με τη θέληση του λαού μας, που διαδηλώνει και εκφράζει την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό για να τερματιστεί τώρα η σφαγή στη Γάζα, να τερματιστεί η κατοχή, για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Έχετε δώσει γη, αέρα και θάλασσα στο ΝΑΤΟ, στον υπεριαλιστικό πόλεμο με την καπιταλιστική Ρωσία στην Ουκρανία. Στέλνετε οπλισμό στο αντιδραστικό καθεστώς του Ζελένσκι. Είναι διάτρητη η θέση που αναμασάτε, κύριοι της κυβέρνησης, πως η Ελλάδα είναι πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Η πολιτική σας έχει βάλει το λαό στη δίνη μεγάλων κινδύνων, ακόμα και αντιπίνων. Όμως, ο λαός αγωνίζεται, συγκεντρώνει πείρα και έχει τη δύναμη μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας να περάσει στην αντεπίθεση, να διεκδικήσει το μέλλον που του ανήκει, να καρποθεί το πλούτο που παράγει και να ζήσει ειρηνικά με τους άλλους λαούς έξω από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες, με αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ.